Έχω ακούσει πάρα πολύ όμως το τραγούδι, μου αρέσει πολύ. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε στην συνέντευξη τύπου. Ζαμπίδης. Θα πέσουν μπουνιές, παιδιά. Φάντι. Θα πέσουν μπουνιές τώρα. Παιδιά. Το Σάββατο. Σάββατο. Ωραία, μάνα μου, τι θα γίνει. Καθείς. Έχω κάτι πολύ σοβαρό που πρέπει να πάω. Τι, σε τι αγώνα, σε άλλο αγώνα μπορώ. Θα σου πω τη Δευτέρα. Oh, δεν μπορώ να σου πω τώρα. Εκλήξη. Γιατί δεν κάνει να πω. Θα, εσύ θα αλλά τη Δευτέρα εγώ θα σου πω. Εγώ θα πάω στην Τζιάννα να μαγειρέψω. Λοιπόν, οι δυο μας πήγαμε. Okay, λοιπόν, για πάμε. Να δούμε τι έγινε όμως στη συνέντευξη τύπου. Ναι, βεβαίως. Έτοιμος για όλα. Είμαι πανέτοιμος για όλα. Μέχρι τελική πτώσεως. Ο Φάντι λέει ότι έχει έρθει εδώ για νίκη, για νοκάουτ, για τη ζώνη. Τι απαντάμε, θέλω να μου πεις τι απαντάμε σε αυτά. Για αυτό το υπέροχο κόσμο, το μοναδικό, δεν θέλω να πω πάρα πολλά πράγματα. Τα λόγια είναι πολύ εύκολα. Από εκεί και πέρα μπορεί να είναι έτσι λίγο πιο φλίαρος. Όμως εγώ τι έχω να πω θα το πω την ώρα που θα χτυπήσει το καμπανάκι. Υπάρχει έστω και ένα ίχνος φόβου. Όποιος πει ότι δεν φοβάται είναι ψεύτης. Θεωρώ και ότι και ο γενναίος και ο δειλός φοβούνται το ίδιο. Απλά ο δειλός το βάζει τα πόδια. Ο γενναίος βρίσκει τρόπο να επενδύσει το φόβο του σε έργο. Εγώ αυτό που θα κάνω είναι οποιοδήποτε αρνητικό συνέστημα θα το πάρω μαζί μου, θα το κάνω φιλαράκι μου και θα το επενδύσω σε έργο επάνω στο Φαντί. Το Σάββατο. Ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο είναι ένα επιπλέον όπλο. Σίγουρα είναι οπλικό σύστημα, γιατί μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη ηθική ικανοποίηση και ενέργεια. Γιατί έχουμε δει ότι οι Έλληνες όταν συντονιζόμαστε μετακινούμε βουνά, είμαστε πολύ δυνατοί. Έτσι όπως τον έχεις δει, ποιο είναι το δυνατό σου σημείο και ποιο είναι το αδύνατό σου απέναντι του. Σίγουρα είναι πάρα πολύ υψηλός, καλή ώρα. Αισθάνομαι ότι θα παίξουμε μπάσκετ. Όμως ευτυχώς δεν παίζουμε μπάσκετ. Από εκεί πέρα σίγουρα πρέπει να προσέχουμε παραπάνω και την μαχαίρα του, αλλά κατά βάση τα πόδια του και τις γονατιές του. Όμως έχω εξειδικευτεί επάνω σε αυτό το σύστημα και πιστεύω ότι τα δυνατά του όπλα θα του γυρίσουν εναντίον του. Φαντάζομαι μια ερώτηση που την κάνουν πολύ τώρα, όπως έμαθες ο Πύρος Δήμας, είναι υποψήφιος και μάλιστα ο πρώτος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Θα μπορούσες ποτέ να αποδεχτείς μια αντίστοιχη πρόκληση? Μου έχουν γίνει διάφορες προτάσεις κατά καιρούς στην διάρκεια της καριέρας μου, όμως δεν μπορώ να αγωνιστώ ταυτόχρονα σε δύο τόσο τεράστια και απαιτητικά ρινγκ. Είναι δύσκολο. Λοιπόν, και τελειώνοντας, επειδή έχω βάλει ένα στοίχημα, σε προκαλώ. Είναι ακραία αθλήματα. Δεν το δέχεσαι. Είναι ακραία αθλήματα. Είδατε. Και δεν γίνεται. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Φοβερό το θέμα με κορδόνι και Ζαμπίδη. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, τον βάζει κάτω τον κορδόνι ο Ζαμπίδης και τον κάνει μούρες. Τι, αυτό έχει σημασία. Πέντε διπλές προσκλήσεις, κυρίες και κύριοι.